Γεια σας φίλοι μου, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω στα χέρια μου ένα πουλάκι και όχι μόνο πουλάκι και πολλά ζωάκια και αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί από τη στιγμή που ασχολήθηκα και άνοιξα το κατάστημα Pet Shop πάρα πολλοί άνθρωποι και πελάτες μου φέρνουν τα κατοικίδια τους. Πάρα πολλοί δε μου αφήνουν έξω από το κατάστημα. Βρίσκω μάλλον, θα έλεγα καλύτερα, κάθε πρωί που ανοίγω, κάθε φορά και από ένα ζωντανό. Μου έχουν αφήσει περιστέρι, μου έχουν αφήσει χελώνα, μου έχουν αφήσει μίνι κουνελάκι, το οποίο έχει μεγαλώσει και δεν το θέλανε πλέον. Και η πιο εύκολη λύση για αυτόν που έχει αυτό το ζωάκι είναι να το πάει στο πλησιέστερο pet shop, γιατί εκεί πέρα πιστεύει και καλά κάνει ότι εκεί θα το βροντίσουν, γιατί έχουν κάποιες γνώσεις και έχουν και τροφές να το ταΐσουν και δεν θα το παρατήσουν, γιατί θα το λυπηθούν, γιατί τα αγαπάνε τα ζώα. Αυτό είναι ένα πετροχελίδωνο, το οποίο η καταγωγή του είναι από το Ισραήλ, υπάρχει στην Ελλάδα, έρχεται, φεύγει, πάει και στην Αφρική ταξιδάκια. Αυτό το είδος του πετροχελίδωνου, το λέει και η λέξη, τώρα είναι και αναστατωμένο, είναι μικρό, είναι και πληγωμένο και πεινασμένο, θα το ταΐσω. Αυτό το μικρό λοιπόν χελιδονάκι, το λέει και η λέξη του, από μόνη του, ότι ζει και κάνει φωλιές στις πέτρες. Έτσι, υπάρχει το οχθό χελίδωνο, το οποίο ζει στις όχθες, κάνει εκεί τη φωλιά του. Αυτό το συγκεκριμένο είναι πετροχελίδωνο, το οποίο είναι στις πέτρες. Το διακριτικό που έχει αυτό το πουλάκι είναι ότι είναι πολύ γρήγορο, πολύ ταχύτατο. Μπορεί να πιάσει πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα στο πέταγμά του. Ένας συνδρομητής, ο Νίκος Σκάρ, και τον ευχαριστώ, μου είπε ότι όταν θα φτάσω στο σημείο να το αφήσω ελεύθερο, θα πρέπει να ανεβώ κάπου ψηλά και να το δώσω όθηση, να το πετάξω δηλαδή, ούτως ώστε να ξεκινήσει να πετάει. Θέλει δηλαδή κάποια όθηση. Μου το είπε ο Νίκος, τον ευχαριστώ, και έτσι ισχύει αυτό εδώ όντως. Θα ταΐσουμε λίγο τώρα το πουλάκι, θα το ταΐσω μόνος μου να δω αν μπορώ, αλλιώς θα ζητήσω τη βοήθεια της Δημητρούλας. Λοιπόν, έλα καλό μου πουλάκι, ας το δούμε λίγο και από κοντά, έτσι να μαθαίνουμε κιόλα. Ένα πανέμορφο πουλάκι, το οποίο είναι νηστικό και πεινάει και διψάει και πρέπει να του ταΐσω. Ας το βάλω λίγο στη θέση του, σε ένα κουτάκι, και να δούμε τι θα χρειαστούμε για να το ταΐσουμε. Έτσι και δεν κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, θα σε κάνω εγώ. Σε κάνω εγώ. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα ποτηράκι, καλά είναι να είναι διάφανο για να βλέπουμε μέσα, κρεμούλα νεοσόν ταΐσματος, η Nutribert της Verselle Laga είναι συγκεκριμένη, ένα κουταλάκι για ανάδευση και μία σύριγγα. Αλλά ίσως θα χρειαστώ και μία μπατονέτα, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην φάει με τη σύριγγα, δεν θα μπορέσω μόνος μου χωρίς βοήθεια με τη σύριγγα, και ίσως το ταΐσω με την μπατονέτα. Θα το δούμε. Ρόξι, Άγκους, ήσυχα. Ήσυχα καλά μου πουλάκια. Λοιπόν, έχουμε την κρεμούλα. Θα πάρουμε μια δόση. Θα τη βάλουμε στο μπολάκι. Και θα ρίξουμε λίγο νεράκι, το οποίο το έχω ζεστάνει λίγο, να είναι χλιαρό, έτσι.
Μην το δώσουμε κρύο νερό κατευθείαν. Θα το ανακατέψουμε. Τώρα καλό μου πουλάκι, θα φας τώρα. Μισό λεπτάκι. Θα του κάνουμε να γίνει, να πλησιάσει τη μορφή της πάστας. Θα χρειαστεί ακόμα λίγο νεράκι. Χωρίς τα γυαλιά μου κάνω, ό,τι να είναι, ούτε βλέπω. Άντε γεια σου, άντε γεια σου. Το ανακατεύουμε καλά. Άγκους, πώς κάνει η γατούλα? Πώς κάνει η γατούλα, Άγκους? Έτσι κάνει η γατούλα, ρε. Έτσι κάνει η γατούλα, ρε. Πώς κάνει η γατούλα? Πώς κάνει η γατούλα, Άγκους? Πώς κάνει η γατούλα? Πώς κάνει η γατούλα, Άγκους? Πώς κάνει η γατούλα? Έτσι κάνει το ρίγκνεκ, ρε. Η γατούλα πώς κάνει, λέμε. Πώς κάνει η γατούλα, Άγκους? Πώς κάνει η γατούλα? Πώς κάνει η γατούλα, Άγκους? Πώς κάνει η γατούλα? Δεν έχει όρεξη ο Άγκους. Πιστεύω είμαστε καλά. Θα ανοίξουμε τώρα τη σύριγγα. Και θα γεμίσουμε... Η καλύτερη τροφή νοσών για μένα είναι αυτή η Nutribert της Versera Laga. Ωραία. Θα κλείσουμε τη σύριγγα. Ήρεμα, Άγκους. Ωραία. Να φύγω λίγο από μπροστά για να φανεί. Να εστιάσει και θα πάρουμε τώρα το πουλάκι μας. Έλα. Τώρα είναι δύσκολο γιατί δεν θα ανοίξει το στόμα του. Θα χρειαστώ βοήθεια εδώ πέρα. Α, τα ανοίγει λίγο. Μπράβο, έλα καλό μου πουλάκι. Έλα, φάει. Μπράβο, έλα, άνοιξε. Άνοιξε το στοματάκι. Έλα εδώ στοματάκι εγώ. Να δω εγώ στοματάκι, έλα. Έλα καλό μου πουλάκι. Έλα. Έχει κλειστά τα ματάκια το καημένο. Το πρωί με βοήθησε ένας συνδρομητής. Άνοιγα εγώ το στόμα του και έβαζε αυτός με ένα ξυλάκι. Και έφαγε πιο καλά. Τώρα εδώ δεν είναι μαθημένο να ανοίγει το στόμα του. Θα το ανοίξω εγώ αναγκαστικά με το ζόρι. Έλα καλό μου πουλάκι. Έλα καλό. Καλό πουλάκι, καλό. Ωραία. Έλα. Το ράμφος του δεν είναι ακόμα πολύ δυνατό. Τι πολύ. Σχεδόν καθόλου δυνατό δεν είναι το ράμφος του. Είναι σαν χαρτί. Τόσο μαλακό. Τώρα θα το δώσω στο στόμα του. Τώρα δεν θα μπορέσω να το δείξω καλά στην κάμερα, παιδιά. Δεν θα μπορέσω να το δείξω. Έλα. Μπράβο πουλάκι. Έλα, φάει. Μπράβο, φάει. Φάει πουλάκι, φάει.
Έλα, πάμε ξανά. Πάνε ξανά. Έλα, έλα μια δόση ξανά. Μπράβο. Το καταπιές. Μπράβο. Πάμε ξανά. Έλα, έλα να ανοίξουμε στοματάκι. Έλα να ανοίξουμε στοματάκι. Μπράβο, μπράβο. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα. Έλα, φάει. Κατάπιε το. Κατάπιε το, έλα. Το κατάπιες. Καλό ήτανε. Δεν εστιάζει καλά. Εστιάζει στο χέρι μου, στο πρόσωπό μου εστιάζει τώρα. Άνοιξε τα ματάκια του ήδη. Τα ματάκια του τα άνοιξε, τρώει. Μπράβο καλό πουλάκι, μπράβο. Καλό πουλάκι, καλό πουλάκι. Καλό πουλάκι. Να δούμε ματάκι εμείς, έλα. Μπράβο πουλάκι, φάει, φάει. Μπράβο. Έλα, θα σε αφήσω και ελεύθερο εγώ. Θα τα ανοίξουμε τώρα μόνοι μας, για να δούμε. Έλα, έλα μόνο μας. Έλα μόνος. Έλα μόνος σου. Μπράβο, μπράβο πουλάκι, μπράβο. Καλό πουλάκι, καλό πουλάκι, καλό πουλάκι, καλό πουλάκι. Λοιπόν, μια τελευταία προσπάθεια. Με ανοιχτό το στόμα, θα στα ανοίξω εγώ, αναγκαστικά, έλα. Έλα πουλάκι, έλα, έλα πουλάκι, έλα, έλα. Μη φοβάσαι, για καλό το κάνω, δεν στο κάνω για κακό, για καλό το κάνω, έλα. Έλα, έλα, όπου τι μεγάλο στόμα που έχει αυτό το πουλάκι, έλα. Έλα να φάμε, έλα. Φάει, φάει πουλάκι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο πουλάκι, μπράβο, φάει, φάει, καλό πουλάκι, καλό. Έλα, έλα. Έλα και μετά και νεράκι θα σου δώσω. Μπράβο. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όλο το φαΐ σου θα το φας, όλο, όλο, όλο. Έτσι, 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 για να σε αγαπάει η πεθερά σου. Μπράβο. Μπράβο, άνοιξε το ματάκι του, πήρε δυνάμεις, βλέπετε. Πήρε δυνάμεις τώρα το πουλάκι. Πήρε δυνάμεις, βλέπετε. Μπράβο, μπράβο. Καλό πουλάκι, καλό, καλό. Ναι, σε λίγο θα πετάξεις κιόλα. Σε λίγο θα πετάξεις κιόλα. Θα πετάξεις κιόλα σε λίγο, ναι. Ναι, να το, πάει να πετάξει, θα πετάξει, θα πετάξει. Θα πετάξει. Μη βιάσαι, μη βιάσαι, θέλουμε 2-3 μέρες ακόμα. Άντε, άντε, αμέσως δε χόρτα σε κυλίτσα σου να πούμε, να μας φύγεις θέλεις, ε. Ε. Μπράβο, έτσι, τι νόστιμο, ε! Νόστιμο, νόστιμο, νόστιμο. Νόστιμο, νόστιμο, νόστιμο. Καλό πουλάκι, καλό. Λοιπόν, θα του δώσω και λίγο νεράκι, θα το ταΐσω και αύριο και μεθαύριο. Και όταν είναι έτοιμο, θα εφαρμόσω τον τρόπο του Nick Carr που μου είπε. Θα ανεβώ κάπου ψηλά. Αν και από το μπαλκόνι ψηλά είναι εδώ στο δεύτερο όροφο, θα τον δώσω με δύναμη, αλλά έχει δρόμο από κάτω. Θα το πάω σε ένα δάσος. Θα ανεβώ σε ένα ψηλό σημείο, θα το πετάξω με δύναμη, όχι το πετάξω, θα το εξφενδονήσω με τεχνική δυνατά, ώστε να πάρει την όθησή του και να πετάξει το πουλάκι και να σωθεί. Ναι πουλάκι, μπράβο πουλάκι, μπράβο πουλάκι, μπράβο. Για να το δούμε και λίγο έτσι από πίσω. Καλό πουλάκι, καλό. Καλό, καλό, καλό. Σαν κουκουβάγια είσαι ρε, σαν κουκουβάγια είσαι. Μπράβο, ναι, έτσι, έτσι, μπράβο, μπράβο. Έτσι, πάρε δυνάμεις. Πάρε δυνάμεις, για να το δούμε και από πίσω. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Δεν πρέπει να τα βοηθήσουμε. Φυλάκια.